κρατάτε θερμοπύλες. Ως εκπρόσωπος των οικογενειών, εφιστώ το δικό σας χρέος απέναντι στην ιστορία, σαν εκείνη την αισθητική λαμπάδα της δημοκρατίας, η οποία ήρθε να φωτίζει θαρετά τις καρδιές σας και τις ψυχές όλων των μελλοντικών γενεών αυτού του τόπου. Αυτό το χωριό στάθηκε ηρωικό και γενναίο, όταν οι περιστάσεις και οι συνθήκες ήταν σκληρές και αδικαιολόγητα βίες. Αυτό το χωριό δεν λύγησε και ύψωσε το ανάστημά του όταν βρέθηκε αντιμέτωπο με 4 δολοφονίες. Οι ηρωικοί κάτοικοι, εσείς, αποκαταστήσατε με τον πιο ευλογοφανή, τον πιο δεικτικό τρόπο, το κράτος δικαίου. Νομιμοποιήσατε την επανάσταση ως εκείνη την αναπόδραστη και αναγκαία αντίδραση απέναντι στην αυθαιρεσία και την καταπάτηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Σε αυτά τα δικαιώματα του ανθρώπου, αγαπητοί μου, οφείλουμε τώρα και εσαΐ τον απαιτούμενο σεβασμό. Κάθε πολιτική και πολιτισμική κατάκτηση γεννάται αδιάκοπα και στηρίζεται στην τήρηση και την διαφύλαξη των ατομικών δικαιωμάτων. Η ελευθεροστομία, το δικαίωμα να έχει κανείς άποψη, ο σεβασμός της ατομικής ιδιοκτησίας, το δικαίωμα να κατέχει κανείς αυτά που του ανήκουν, η προαγωγή της παιδείας, το δικαίωμα που έχουν όλοι ανεξαιρέτων στη μόρφωση και τόσα άλλα δικαιώματα είναι η παρακαταθήκη, το ιερό μπαούλο των ιδανικών που σας κληροδότησαν τα 4 παλικάρια που σκοτώθηκαν για να αναπνέετε εσείς ελεύθεροι. Καλό από αυτό το βήμα τις οικογένειες των θυμάτων να σταθούν στην πρώτη γραμμή όπως έχουν καθήκον. Ας αφήσουμε τους ήρωές μας, το Θανάση, το Θήμιο, τον Αηδόνη και τον Βαγγέλη να μας οδηγήσουν. Αυτήν εδώ την ημέρα να είστε σίγουροι είναι μαζί μας. Είναι το χώμα που πατάμε, είναι ο αέρας που αναπνέουμε και είναι ο ουρανός που μας επιβλέπει. Αν τους ρωτούσαμε τι θέλουν να δουν, είμαι σίγουρη θα ήθελαν αυτό. Να εγερθείτε από αυτή τη στιγμή αντάξει των όσων σας κληροδότησαν. Σήμερα συμπληρώνεται 25 χρόνια από το θάνατό τους. Είναι η μέρα και ώρα να λάμψετε, να κάνετε αυτόν εδώ τον τόπο, ετούτο εδώ το χωριό, το λίκνο μιας τεράστιας πνευματικής φωταγωγίας. Μονιάστε, αγκαλιάστε ο ένας τον άλλον, δουλέψτε σκληρά, κρίνετε δίκαια, ακτινοβολήστε δικαιοσύνη και ελευθερία. Εσείς που ζήσατε την τυραννία, μεταδώστε τις αρχές και τις αξίες της δημοκρατίας στις οικογένειές σας. Φτιάξτε ικανούς εργάτες για τη γη μας και λαμπρούς επιστήμονες για τη μικρή πολιτεία μας. Εμείς οι αλικάτες έχουμε παράδοση που εφάμιλή της δεν υπήρξε παγκοσμίως, γιατί καταρρίψαμε με τα χέρια και τις πέτρες μας το αυταρχικότερο καθεστώς στην παγκόσμια ιστορία. Για μια τέτοια παγκοσμιότητα όμως είναι συνώνυμη μία μόνο τέχνη, αυτή που ανυψώνει τον άνθρωπο και πλαταίνει τον κόσμο, η ποίηση. Για τον ποιητή, οι 4 ήρωες είναι λοιπόν αθάνατοι κατευθυμισμών. Ο ευθυμισμός, αυτό το καλό θυμικό, την ευχαρίστηση για τον θάνατο που σε κάνει αθάνατο, μας τον προσφέρουν ο Ευθύμιος και ο Αθανάσιος. Το μουσικό χαλί για να ακουστεί το ποίημα το στρώνουν τα αηδόνια του ουρανού, οι όμορφοι άγγελοι, καθώς κοντά μας είναι ο Αηδόνης και ο Ευάγγελος. Και λέγει, έγινε η νύχτα μας θολή, μουντή, μια νύχτα πιο αργή, το πένθος μας γυρεύει να ακούσει, να το καταπιεί. Η νύχτα που σκοτώθηκαν οι 4 ήρωες γίνεται πιο μακριά, πιο αργή, μακραίνει για να μπορέσει να καλύψει όλο το μεγάλο πένθος του χωριού, να το καταπιεί πριν ξημερώσει η μέρα του Θεού. Αστάλιαζε η ελπίδα μας να ζεσταθεί στον αστεριόν το μάργωμα. Τον ήλιο έδεσα σφιχτά και στο λαιμό τον ζάλωνα. Η ελπίδα των οικογενειών στάλιαζε να ζεσταθεί στο φως των αστεριών της μαργωμένης νύχτας. Όμως οι χωρικοί ζαλώνονται τον ίδιο τον ήλιο για να ζεστάνουν τις καρδιές τους από το θρήνο. Δεντριά και φιλοσιές, σύλλιο που γένεστε κοπάδι από σμαράγδια, του δίσκου μας το σελινόγαλο ρουφάει μια θάλασσα η πιο παλάδια. Η θάλασσα φουρτουνιάζει τη νύχτα και ρουφάει το γάλα της σελήνης.
Οι φιλοσχές την ημέρα λαμπυρίζουν σαν σμαράγδια από τον ήλιο. Ατάραχοι ο Θεός και οι πλάσοι ξημερώνουν τη μέρα. Αντρία, ο, δε σε φόβησε της μαντοσύνης μας κλονή. Του νιου παλίκρανο ευαγγέλλεται τον Στέφανο πρωί και με το βράδυ ρημασμένο φτάνει στο γονί. Τα αντριωμένα παλικάρια δεν τα φόβησε το κλονί της προφητείας του θανάτου. Στεφάνι αρμόζει στο όμορφο κεφάλι, αλλά με το βράδυ φτάνει χτυπημένο στους γονείς. Μύρισε στο παρθενόνιο τζάκι με τα ικάρια τάχη, κι όποτε στο στόμα με τα θάνατο αίμα ευράχη, ψυχή μου κόχλαζες στις λευτεριάς απάνω τη μακάρια ράχη. Οι τέσσερις νέοι μύρισαν το σπίτι του φωτός, το σύμβολο του ελευθέριου πολιτισμού, με την ταχύτητα που είχαν, ωσαν δικά τους να ήταν τα φτερά του Ικάρου. Κι όταν το στόμα βράχηκε με αίμα, η ψυχή τους κόχλαζε ευτυχισμένη πάνω στη ράχη της ελευθερίας. Δε με έσκιαζεν η κοινωνιά που χαμοχύνει άγιοδο στα φύλλη, μόνον ψαλμόρητο που είχα εικόνισμα και δεν εμίλη. Για τους γονείς δεν ήταν φοβερό να στάξει κάτω η θεία κοινωνία του Άγιου Σταφυλιού, αλλά τρομακτικό που το εικόνισμα του παιδιού τους ανάμεσα στα μυρολόγια στημένο δεν εμίλη, δεν αποκρίνονταν. Προμήθεια ελληνικιά σημάνα με ζυγώσει και ολόκληρη με μιας ξανά να καταπιώ τη φώση. Τα τέσσερα παλικάρια μας ελαφτάριζαν να έρθουν πιο κοντά στην ελληνική σοφία, την αρχαίγονη προμήθεια, αυτή η αρετή του Προμηθέως που έκλεψε τη φωτιά, τη γνώση από τους θεούς να τη χαρίσει στους ανθρώπους. Έτσι και εκείνοι προσπάθησαν να κλέψουν την ελευθερία για να τη δωρήσουν σε όλους μας και να ξαναπιούν με αυτό το δώρο ολόκληρη τη φώση, το φως. Αυτό το φάος της καθαρής συνείδησης είναι η κατευθυντήρια οδός του πεπρωμένου μας. Αυτή η φώση έχει μέσα μας στοιχιώσει. Με έργα και πράξεις είναι καιρός να την κάνουμε πολιτισμό, δικαιοσύνη, στην Ελλάδα, μα και εδώ, στη Βόρειο Ήπειρο. Είναι εθνικό και πανεθνικό το αίτημα για αναγέννηση. Και είναι τώρα η ωραία ώρα, η ώρα των τεσσάρων παιδιών, η δική τους ώρα, που από τα οκουσμά μας θα συστούν της Ελλάδος, αλλά και της Αλβανίας η χώρα. Αιωνία τους η μνήμη. Σας ευχαριστώ. Καταθέτω Στεφάνη, ο Δήμαρχος Φοινικαίων, κ. Λεωνίδας Χρήστου. Καταθέτει Στεφάνη, ο Γενικός Πρόξενος Αγιεροκάστρου, κύριος Βασίλειος Τόλιος. Καταθέτει Στεφάνη ο πρόεδρος της Ομόνιας, κύριος Λεωνίδας Παπάς. Καταθέτει Στεφάνη ο πρόεδρος του ΜΕΓΑ, κύριος Χριστάκης Κίτσος. Καταθέτει τη Στεφάνη, ο πρόεδρος του ΚΕΑΔ,
Ο κύριος Βασίλης, εκ μέρους του πρόεδρου Ευάγγελου Ντούλε, Βασίλης Κάιος. Καταθέτει στεφάνι ο βουλευτής περιοχής κύριος Ανδρέας Μάρτος. Καταθέτει στεφάνι ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Βουλής και βουλευτής νομού Ιωαννίνων, ΣΥΡΙΖΑ, κύριος Γιάννης Καραγιάννης. Καταθέτει στεφάνι ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο βουλευτής νομού της Θεσπρωτείας, κύριος Βασίλειος Γιώγιακας. Καταθέτει στεφάνι η πρόεδρος της Νεολαίας Βόρειο Ηπείρου, κυρία Ελένη Δήμου. Καταθέτει στεφάνι ο Δήμαρχος της Οικουμενίτσας, κύριος Ιωάννης Λόλος.